Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη και για το «Με εμπιστεύομαι». Πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη «Σε εμπιστεύομαι», «Με εμπιστεύομαι», όμως όλο αυτό έχει μέσα μια παρανόηση. Θα αρχίσω σιγά σιγά να εξηγώ βήμα-βήμα ποια είναι η διαδρομή μας, και τι σημαίνει εμπιστοσύνη, και σε δεύτερο χρόνο τι σημαίνει με εμπιστεύομαι. Όταν γεννιέμαι σε αυτή τη γη, είμαι αυτό. Εγώ είμαι αυτό. Το εγώ είναι ότι είμαι υπαρθό στη γη. Το είμαι είναι όλε οι ποιότητε. Και αυτό, αυτό που είμαι, είναι όλη η ουσία μου. Εάν με δαγκώσει και με γευτείς, είναι η μοναδικότητά μου. Όταν λοιπόν θα εμφανιστώ εγώ στη γη, όλο αυτό θα δεχτεί μια επίθεση. Κανένα στη γη δεν μπορεί να δει αυτό που εγώ είμαι. Ο λόγος είναι επειδή ακριβώς οι άνθρωποι έχουν νου και συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι αυτά που τυφλώνουν τα μάτια του ανθρώπου, την όρασή του. Δεν νιώθει, δεν αισθάνεται, ακόμα και αν με να με γευτεί, δεν θα φτάσει ποτέ αυτό που εγώ είμαι ως ουσία να το αναγνωρίσει. Έτσι, από τα 7 έως τα 14 και τα 14 έως τα 21 διδάσκουμε ποιος θα πρέπει να είναι. Έτσι δείτε τη διδαχή ότι θα είναι το αριστερό μου χέρι. Και κάποια στιγμή εγώ που είμαι αυτό, συναντάω τον νόμο. ό,τι έχω διδαχτεί και ό,τι έχω πιστέψει, τότε αυτό που θα συμβεί θα είναι να παγιδευτώ μέσα στο νου μου. Γύρω από εμένα τώρα υπάρχει μόνο ότι έχουν πιστέψει οι άλλοι και έχω πιστέψει και εγώ. Τώρα γύρω από εμένα είναι ό,τι έχουν δει οι άλλοι για εμένα μέσα από το νου τους. Και γύρω από εμένα θα υπάρχουν οι και τα συναισθήματα. Όλη η ουσία μου που είναι για εμένα για να εκφραστώ είναι εγκλωβισμένη και χρησιμοποιείται μέσα από το νου μου για να κάνω ό,τι σκέφτομαι. Αυτό είμαι ένας άνθρωπος μοναδικός, εγκλωβισμένος μέσα στο νου, και όταν είμαι έτσι, όταν θα εκφράσω ότι έχω εμπιστοσύνη, αυτό είναι απλά μόνο μία έκφραση. Ο λόγος είναι γιατί έξω από εμένα, από αυτό που είμαι, υπάρχει κάτι άλλο. Ο νους μου και η σκέψη μου. Το πιστεύω μου. Έτσι, κάθε φορά που λέω σε κάποιον σε εμπιστεύομαι», η πραγματικότητα είναι σε πιστεύω. Ο λόγος που σε πιστεύω είναι γιατί ο δικός σου νους ακουμπάει το δικό μου, οπότε σε πιστεύω. Θα ενωθώ μαζί σου όχι μέσα από την πραγματική μουσία, αλλά μέσα από το περίβλημα. Έτσι στην πραγματικότητα πιστεύουμε τους άλλους και μέσα από τη διαστρέβλωση λέμε σε πιστεύω. Επειδή ακριβώ συναντήθηκαν δύο νόες, και σε μια συγκεκριμένη στιγμή είχαμε ένα κοινό πιστεύω και συνδεθήκαμε. Αν μεθαύριο αλλάξει το δικό μου το πιστεύω ή το δικό σου, τότε αυτός που θα μείνει πίσω θα πει κακό σε εμπιστεύτηκα. Στην πραγματικότητα άλλαξε ένας νους, πήρε ένα άλλο πιστεύω και πλέον δεν μπορούμε να συνδεθούμε μέσα από αυτή την κοινή επαφή τον πιστεύω μας. Έτσι δείτε ότι πολλές φορές λέμε έκανα λάθος που σε εμπιστεύτηκα. Η πραγματικότητα είναι ότι επειδή και εγώ δεν υπάρχω, είμαι εγκλωβισμένος μέσα στο νου μου, τότε αυτό που συμβαίνει είναι να πιστέψω μία ιδέα, μία προβολή, μία προσδοκία, να πιστέψω εσένα ότι έχεις μία αλήθεια που εγώ ψάχνω να βρω. Να πιστέψω ότι εσύ είσαι η ομορφιά μου, ο πλούτος μου, η ζωή μου, η δύναμή μου. Να πιστέψω ότι με σένα μπορώ, γιατί με εμένα πιστεύω ότι δεν μπορώ. Και περιμένω στην πραγματικότητα μέσα από μία στιγμή που απλά συνδεθήκαμε γιατί εσύ είπες μία λέξη, ένα πιστεύω που δηλώνει μία δικιά μου άρνηση να συνδεθώ μαζί σου. Έτσι στη ζωή μου θα κάνω μέσα από την ουσία μου, μέσα από τη δύναμή μου, μέσα από όλο αυτό που εμπεριέχω εγώ ως μοναδικότητα, ότι πιστεύω. Θα δείτε ότι ακόμα και όταν αναφερόμαστε σε λόγους για τον εαυτό μας, είναι πίστεψέ το και θα γίνει. Πίστεψέ στον εαυτό σου. Μα ποιο είναι αυτό, Αυτός δεν υπάρχει, δεν είναι στο φως, είναι ανυπαρχτος. Γίνει ο εαυτό σου. Ποιο είναι αυτό. Εγώ νιώθω μόνο μία φυλακή, ένα κλείσιμο. <Συλίως> Όσο λοιπόν ζω και η ουσία μου μπορεί και θρέφει το νου μου, κάνω πράγματα τα πιστεύω μου κατασκευάζω ό,τι έχω πιστέψει για εμένα και για τους άλλους, τότε υπάρχει μία ζωή, η ζωή του πιστεύω. Εκεί δεν υπάρχει καθόλου εμπιστοσύνη. Γιατί εγώ είμαι ανύπαρκτος, κρυμμένος πίσω από μία σκέψη, τυφλός πίσω από συναισθήματα και ανύπαρκτος στη ζωή. Την ώρα που συμβαίνει αυτός ο εγκλωβισμός συμβαίνει ακριβώς με τα εξής στάδια. Πλησιάζω εγώ το νου μου, εγώ είμαι αυτό. Ο νους το μόνο που κάνει να κρίνει. Εάν εγώ εκείνη τη στιγμή δεν αισθανθώ τον φόβο της προστασίας που σημαίνει ότι χρειάζεται να μην δεχτώ ό,τι μου λέει, δεν είσαι εσύ για εμένα. Αυτό υπάρχει, είναι, έχει φωνή. Και εγώ χρειάζεται ή να μείνω σε εμένα ή να ενωθώ με αυτόν. Μέσα από την κρίση, εάν εγώ αρνηθώ τον φόβο που έχει την προστασία και οδεύω προς το νου μου, τότε αρχίζω και γίνομαι φοβικός γιατί δεν τίμησα το φόβο της προστασίας μου. Όσο λοιπόν πλησιάζω, 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 την ώρα που θα πέσω στα δίχτυα του νου και την ώρα που αυτό κλείνει, συμβαίνει και η κοροϊδία. Είναι να βλέπετε κάποιον που πέφτει, που καταφέρατε για κάποιο λόγο να τον υποτιμήσετε, να τον νικήσετε, τότε εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα η υπεροψία και η κοροϊδία του άλλου. Έτσι ο νους δέχεται κρίση και κοροϊδία και εγκλωβίζεται μέσα στα συναισθήματα και στις σκέψεις. Όσο ζω εγκλωβισμένος μέσα σε ένα νου που δεν έχω επίγνωση ότι υπάρχει, όντας εγώ αν ο νους μου υπαρκτός, εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. Μέσα στον εγκλωβισμό μου, αν εμφανιστεί κάποιος άλλος και πιστέψω πάλι ότι αυτό θα με ελευθερώσει, τότε απλά θα προσθέσω μια καινούρια δέσμευση για να συμβεί αργότερα μια δεύτερη απογοήτευση. Εάν συναντήσω μια άλλη σχέση που θα είναι εκείνη που ευελπιστώ, πάλι θα την πιστέψω, πάλι θα δεσμευτώ, πάλι θα χαθώ. Εγώ όμως παραμένω ακόμα ανύπαρτος. Μέσα από την εργασία που κάνουμε, εγώ και η Χριστίνα, είναι πώς θα μπορέσει αυτό το αόρατο να γίνει ορατό. Πώς θα μπορέσει αυτός ο νους να μπορώ να τον βλέπω, να τον ακούω, για να μπορώ σιγά σιγά να ελευθερώνομαι από αυτόν. Όλη η διαδρομή είναι να αρχίζω σιγά σιγά να ανοίγω. Είναι σαν το σπόρο δηλαδή που θέλω να βγω έξω από το νου μου και έτσι σε αυτά τα πλαίσια, αυτό που έχω να αντιμετωπίσω πάλι, είναι ακριβώς ό,τι χάθηκα. Χρειάζεται να δω την κοροϊδία, την κρίση και το φόβο. Μόλις θα πάω λίγο να εμφανιστώ, θα εμφανίζεται η κοροϊδία. Μόλις λίγο εκφράζομαι, θα εμφανίζεται η κρίση. Μόλις λίγο θα πάω να υπάρξω, θα εμφανιστεί ο φόβος. Έτσι σιγά σιγά όσο έχω επίγνωση των δεσμεύσεων μου, του νου μου, τόσο θα αρχίζει σιγά σιγά ο εαυτός να απελευθερώνεται. Ένα ένα βήμα βήμα θα αρχίζει να υπάρχει το εγώ. Ακόμα κάθομαι στο νου μου, αλλά είμαι εγώ. Σιγά-σιγά θα αρχίζω να νιώθω και να αισθάνομαι ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό από αυτό που πίστευα. Αρχίζω να βλέπω σιγά-σιγά ότι έχω μικρά θέλω. Και τώρα, μέσα από αυτό που θέλω, θα αρχίζω να διοχετεύω σιγά σιγά την ουσία μου σε άλλους δρόμους. Εκεί θα αρχίζω να έχω ακόμα μία μάχη ανάμεσα στο γνωστό και στο άγνωστο. Για πολύ καιρό θα δίνω την ουσία μου και στο παλιό, σε αυτό που ξέρω, αλλά και στο καινούριο σε αυτό που αρχίζει να αναδύεται. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο έχω καινού και εμένα. Έχει χαλαρώσει λίγο ο νους και εγώ αρχίζω να υπάρχω. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα ζω μέσα από την αμφισβήτηση είναι Ποια είναι η αλήθεια, το χθες ή το, σύ, ή το τώρα. Αυτό που πίστευα ή αυτό που αναδύεται. Σε εκείνο το σημείο ακριβώς η αμφισβήτηση επειδή έχει και τις δύο όψεις χρειάζομαι ως ενέργεια την εμπιστοσύνη. Η σιγουριά είναι το πίσω. Η επανάληψη, το γνωστό. Η εμπιστοσύνη αρχίζει να με οδηγεί στο νέο. Αρχίζω να κάνω καινούρια πράγματα. Να αφήνω πράγματα που έκανα εχθές και να δίνω την ενέργειά μου και την ουσία μου στο σήμερα σε διαφορετικούς δρόμους. Σε εκείνο το σημείο θα υπάρχει αυτό ακριβώς που χρειάζεται να συναντήσω πάλι, τον φόβο. Αρχίζω και βλέπω τη στιγμή που εγκλωβίστηκα, που αντί να νιώσω και να αισθανθώ ως αίσθημα τον φόβο μην πας εκεί, κράτα απόσταση, να δω ότι τον παρέβλεψα και μέσα από την προσδοκία της σκέψης μου και το πιστεύω μου ότι εγώ μπορώ να τα αλλάξω όλα, ό,τι και να είναι αυτό, ακόμα και αυτό που δεν θέλω, ακόμα και αυτό που δεν μου αρέσει, ακόμα και αυτό που δεν είναι για εμένα, με τη δύναμη που έχω μπορώ να το αλλάξω και αυτό. Οπότε παραβλέπεις τον φόβο που σου έλεγε πάρε απόσταση. και μείνε σε σένα. Έτσι την ώρα που αναδύομαι θα αρχίζει πάλι να συμβαίνει αυτός ο φόβος που έχει κατηγορηθεί, έχει κριθεί, γιατί το να φοβάμαι για εμένα, γιατί αρχίζω να υπάρχω, ως ανύπαρχτος δεν έχω φόβο. Έχω φοβίες. Έχω σκέψει, έχω φαντάσματα. Έχω καταστροφικές ιδέες. Στην πραγματικότητα αυτός ο φόβος της έγινε ο φόβος για το αύριο. Μήπως και συναντήσω πάλι το χθες. Όταν όμως αρχίζω και αναδύομαι σιγά σιγά, θα αρχίζει να συμβαίνει αυτός ο φόβος πάλι για να αρχίζω να παίρνω απόσταση από το νου που αρχίζω να έχω επίγνωση. Σε εκείνο το σημείο, επειδή εγώ είμαι αυτός, Για πρώτη φορά θα συναντήσεις ως ενέργεια την εμπιστοσύνη. Αυτή την ενέργεια τη χρειάζεσαι, τη χρειάζομαι. Μπαίνω μέσα μου, παίρνω την ουσία μου. Όποια ποιότητα μου έχει μείνει, γιατί η ουσία έχει όλο το απόσταγμα αυτό που είναι και αρχίζω και κάνω πράξεις μέσα από την αλήθεια μου. Μια αλήθεια που ήταν ανύπαρκτη, κρυμμένη, ντροπιασμένη, κοροϊδεμένη. Ενώ τώρα που αρχίζει να εμφανίζεται, χρειάζεται να με εμπιστευτώ. Για αρκετό καιρό θα πηγαίνεις μαζί με τον φόβο, γιατί ακριβώς εκεί έχει ένα άγνωστο, αλλά ο φόβος θα είναι μην γυρίσω πίσω. Και θα συμβεί και μια επιλογή. Αν σεβαστείς ό,τι νιώθεις και ό,τι αισθάνεσαι, τότε θα αρχίζεις να αφήνεις αυτή τη φυλακή του νου, και θα αρχίζεις να σε εμπιστεύεσαι εσένα και αυτό που νιώθεις και αισθάνεσαι. Ο δρόμος θα αρχίσει να σε πηγαίνει σε καινούρια μονοπάτια. Θα αρχίσει σιγά σιγά να σου φέρνει μνήμες από τις ποιότητες σου. Όχι ως γεγονότα, ως αίσθηση. Θα αρχίσει για πρώτη φορά να έχεις ξανά αισθήσει που έχουν να κάνουν σχέση μόνο με εσένα. Επειδή ζούσα πολλές φορές και πολλές μέρες, πολύ καιρό, πολλά χρόνια μέσα στο νου μου, στην πραγματικότητα αυτό που είμαι δεν εξαφανίστηκε, απλά ήταν δεσμευμένο και κρυμμένο. Οπότε δείτε πώς μπορώ να εμπιστευτώ κάτι που δεν εκφράστηκε ποτέ. Και ποια επιστροφή είναι να μιλήσω, αφού ήμουν ανύπαρκτος. Έκανα πάντοτε ό,τι μου λέγανε. Πίστευα ότι διδάχτηκα. Κάνω πράγματα από απόδειξη. Κάνω πράγματα που δεν θέλω. Κάνω πράγματα για να με θέλουν οι άλλοι. Δείτε πού βρίσκεται η εμπιστοσύνη. Τώρα όμως που αρχίζουμε ως άνθρωποι να υπάρχουμε, ως μοναδικότητες, ως αλήθεια, μέσα από μία επιλογή της στιγμής αν θα είμαι εγώ, ή θα είναι κάποιος άλλος στη θέση μου. Αν θα εκφράσω εμένα στη γη ως αυτό που είμαι, τότε σε εκείνο το σημείο χρειάζομαι την εμπιστοσύνη για να με εμπιστευτώ. θα εμφανιστεί πάλι η κρίση. Ποιος εσύ? Εσύ σου είναι αυτός που χάθηκε. Που έκανε λάθη. Που έκρινε. Που ήσουν κάποιος άλλος. Δηλαδή, ο ίδιος ο νους που με οδηγούσε να κάνω όλα αυτά που δεν ήταν για μένα, ο ίδιος με κρίνει για αυτά που εκείνος με έβαλε να κάνω και εγώ το επέτρεψα. Έτσι δεν μπορώ να κρίνω εγώ εμένα, ο νους μου όμως με κρίνει. Όταν αυτό αρχίζετε να το βλέπετε σιγά σιγά, τότε να γνωρίζετε ότι για να μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να φτάσετε στο σημείο σιγά σιγά να εμπιστεύεστε εσάς, θα βιώσετε όλη την κρίση, όπως τη βιώνω και εγώ, αυτή που εγώ έχω απλώσει στους άλλους. Θα βιώσω πάλι όλη την κοροϊδία, γιατί εγώ κάποτε με κορόιδεψα, και κοροϊδιόπι. Όλη αυτή η επίθεση θα συμβαίνει μόνο και μόνο για να ξανά κρυφτώ. Όμως μέσα από τη θέληση μπορείς να πεις θα το ζήσω. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ο λόγος που γεννήθηκα στη. όταν φτάνω σε αυτό το σημείο, πάλι επειδή ακριβώς ο Θεός γνωρίζει τι θα χρειαστείς, σου λέει λάβε την εμπιστοσύνη. Όταν εγώ την έλαβα, Την κορόιδεψα. Ακόμα και όταν συνέβαιναν πράγματα που έγιναν μέσα από τη δική μου ενέργεια, μέσα από το δικό μου θέλω, μέσα από τη δικιά μου θέληση, αντί να με εμπιστευτώ και να προχωρήσω στο επόμενο βήμα, κορόιδεψα εμένα ως γνωστό αυτό που είχα μέσα από το νου Πάλι θα υπάρχει μια τάση ότι όχι εγώ, το όχι εγώ είναι η άρνησή μου και η κρίση. Πάλι θα έρχεται μπροστά ο νους και θα εμφανίζει σιγά μην έγινε αυτό από εσένα. Πάλι θα εμφανίζει μια κοροϊδία για να υποτιμάει το συμβάν. Και αν αυτό δεν πιάσει, τότε θα φέρνει το θαυμασμό και τον ενθουσιασμό για αυτό που είσαι ως μοναδικότητα. Είναι διαφορετικό να λες τι ωραίο μήλο και είναι διαφορετικό να λες εγώ είμαι το μήλο. οπότε όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν ως μία φυσική συνέπεια. Έτσι βήμα-βήμα αρχίζεις να εξερευνείς ποιότητες που ήταν κρυμμένες, αρχίζουν να εκφράζονται βήμα-βήμα, να αναδύονται πράξεις αρώματα, αισθήσει της πραγματικότητάς σου, της πραγματικότητάς μου. Οι μοναδικότητες θα αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται. Και έτσι ο καθένας, περπατώντας μέσα από την εμπιστοσύνη, με εμπιστεύομαι, θα αρχίζω να οδηγούμε στη μοναδικότητά μου, για να συναντήσω μέσα από την εμπιστοσύνη τη θέση, το λόγο και το έργο που ήρθα να κάνω στη γη. Αυτός ο δρόμος έχει μέσα όλη τη θετικότητα του ανθρώπου. Ξεκινάς από μικρά πράγματα. Οι άνθρωποι σιγά σιγά θα αρχίζουν να σου ζητάνε να εκφράσεις αυτό που είσαι γιατί το έχουν ανάγκη. Είναι σαν τα επαγγέλματα. Χρειάζομαι έναν υδραυλικό. Χρειάζομαι έναν ηλεκτρολόγο. Έτσι και η γη και οι άνθρωποι χρειάζονται έναν καθοδηγητή. Αυτό είναι εγώ που μπορώ ως δύναμη να ανοίγω τη δέσμευση. να ελευθερώνω δυνάμεις και εμπόδια για να μπορείς να αναδυθείς. Ένας νους θα το θαυμάσει, όμως η πραγματικότητα είναι ότι εγώ που ένα-ένα τα κατασκεύασα, εγώ μπορώ και να τα αφαιρέσω. Η ενοχή, ο φόβος, η κρίση, η κοροϊδία θα λέει εσύ είσαι αυτός που τα έκανες. Λάθος. Χρησιμοποίησες τη δύναμη στρεβλά. Τη σοφία τη διαστρέβλωσες και την αγάπη την έκανες λύπηση. Έτσι η εσωτερική απόφαση του να υπάρχεις όσα αυτό που είσαι, να σε οδηγήσω από την κόλαση του νου στον παράδεισο των αισθημάτων έχει μία συγκεκριμένη διαδρομή. Μπορώ να το κάνω, λέω Εσύ που τα έκανες όλα αυτά ανάποδα μπορείς να κάνεις το σωστό. Θα κοροϊδεύει το τώρα μου. για να μην μείνω και να αναγνωρίσω μέσα από εμένα και μέσα από την εμπιστοσύνη το λίγο που μπορεί να δείξει το ποιος είναι. Έτσι και εσείς μπορείτε να δείτε μικρά πράγματα στη ζωή σας, όπου εκεί συναντάτε τον εαυτό σας, Εκεί είσαστε εσείς. Δεν έχει προσπάθεια, δεν έχει απόδειξη, δεν έχω κατορθώνω. Είμαι μόνο εγώ και εγώ και χρειάζεται να με εμπιστευτώ. Τότε περνά στη δράση. Και κάθε βήμα που κάνεις, Απλά λαμβάνει την ουσία και μέσα από την εμπιστοσύνη πα στο επόμενο. Γνωρίζω από αίσθηση ότι χρειάζεται κάθε φορά που συμβαίνει κάτι μέσα από εμένα να το αφήνω. Ένα μάθημα που άργησα να το λάβω γιατί εγώ δεν άφηνα. Έτσι δείτε τώρα. Υπήρξε ποτέ εμπιστοσύνη. Ή η απόδειξη ότι μπορώ να καταφέρω να είμαι κάποιος άλλος. Υπήρξε ποτέ η έκφραση της αλήθειας μου ή ένα κρύψιμο. Έτσι αν μέσα μας γίνει ξεκάθαρο ότι από την ώρα που αρχίζω εγώ να υπάρχω τότε συναντάω και την εμπιστοσύνη για εμένα. εμπιστοσύνη έχει μέσα ακόμα και λάθος να κάνω επειδή έχω επίγνωση. Θα το δω, θα το βιώσω, θα το αναγνωρίσω και θα περπατήσω. Έτσι αυτό το δρόμο σε όλα τα στάδια θα συναντά ό,τι έχω περπατήσει. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εμπιστοσύνη σε εμένα και σε αυτό που είμαι. Αυτό που έχει απομείνει το εμπιστεύομαι και το τιμάω. Mais razão. É